Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι εκπομπή News Room στο Ομνία TV, δηλαδή πρέπει να είσαστε εδώ πριν. Καλό μήνα, καλό κουτσομήνα. Καλό μήνα, ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε είναι Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013. Ναι, είμαστε κουρασμένοι και καλά και είμαστε σε ένταση εδώ πέρα. Και απλά, όχι, δεν είναι, απλά κουνόμαστε μέχρι πριν. Θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τους τίτλους της ημέρας. Πρέπει να ανοίγουμε πάντως το newsroom λίγο πιο πριν. Έχει πραγματικά feeling newsroom. Δεν ξέρω. Όχι, βγάλε αυτό, βγάλε αυτό. Όχι, μην βγάλε. Ναι. Η σειρά των θεμάτων κτλ. Okay. Τα θέματα μας για απόψε. Η διπλή ληστεία τραπεζών στην Κοζάνη, όπου συνελήφθησαν κάποιοι από τους δράστες. Κρίνεται η προφυλάκηση ενός κατηγορουμένου για την Μαρφίν. Νέα 48 ώρια απεργία κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Αντιδράσεις για το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας και ετούντες άσυλο επιστρέφονται πίσω στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε με την διπλή ληστεία τραπεζών στην Κοζάνη, η οποία έγινε ταυτόχρονα το πρωί στα υποκαταστήματα της αγροτικής, της πάλι ποτέ αγροτικής τράπεζας, της ΑΤΕΜΠΑΝΚ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι ληστές, αφού έσπασαν την τζαμαρία με βαριοπούλες, εισήλθαν στις τράπεζες οπλισμένοι με καλάσνικοφ, δηλώνοντας στους πελάτες και υπαλλήλους ότι δεν θα πειράξουν κανένα και ότι ήθελαν μόνο τα χρήματα. Αφαίρεσαν ποσά περίπου 200.000 από την ΑΤΕ και 5.000 από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Διέφυγαν με τα κλεμμένα οχήματα που είχαν εξασφαλίσει προς τα βουνά, αλλά μερικοί εξ αυτών εντοπίστηκαν αργότερα το απόγευμα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην Πτολεμαΐδα και την Βέρεια. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων από τους δράστες, με τη συμμετοχή όμως και της αντιτρομοκρατικής, ενώ διαρρέει και σενάρια ότι κάποιοι από αυτούς που συνελήφθησαν σχετίζονται, είναι λέει, ασύλληπτα μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, τα γνωστά σενάρια τέλος πάντων, τα οποία διαδίδονται από τα γνωστά καθεστωτικά μέσα, τα οποία συνεργάζονται με τον γνωστό τρόπο με την ελληνική αστυνομία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Πραγματικά δεν έχω μια εικόνα στο τι γίνονται αυτή τη στιγμή στα καθεστωτικά. Φαντάζομαι θα γίνονται ένα πάρτι, σενάρια, το πρόσωπο των ληστών, το προφίλ κτλ. Ήδη σίγουρα θα έχουν διαρρεύσει οι ηλικίες, ο ξέρω εγώ 22χρονος ή ο 24χρονος τάδε, θα δούμε αυτό. Λεπτομέρειες, θα δείχνουν animation φαντάζομαι, τα δελτία των 8 τώρα πρέπει να ξεκινάνε λογικά. Θέλω να δώσω animation πώς πάγαμε τις βαριοπούλες. Ναι, 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 αυτό. Και γιατί είναι και πολύ καλή animation στην καταστατικά. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις σχετικά με την προφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για την Μαρφίν. Υπήρχε σήμερα διαφωνία ανακριτή εισαγγελέα για την προφυλάκηση ημί του 30χρονου που κατηγορείται για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπως θυμόμαστε, που είχε συμβάν που είχε κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Πέθαναν από τις αναθυμιάσεις. Από τις αναθυμιάσεις, έτσι. Συνηθίζεται να λέμε ότι κάηκαν, αλλά από τις αναθυμιάσεις πέθαναν οι άνθρωποι. Πολλοί συγκεκριμένοι συνηθίζουν να λένε ότι κάηκαν για να δημιουργούν και συγκεκριμένες εντυπώσεις. Ναι, ναι. Για την τύχη λοιπόν του ανθρώπου αυτού θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ελεύθερος ωστόσο με την επιβολή περιοριστικών όρων πρέπει να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο τμήμα και απαγορεύεται η έξοδος του από τη χώρα. Ο 32χρονος, ο οποίος κατηγορούταν επίσης. Που τελικά όμως τελικά τα αδικήματα για τα οποία τελικά κατηγορείται δεν αφορούν στη Μαρφίν, αλλά μόνο στην εμπριστική επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιαννός. Αυτά για τα οποία κατηγορείται, έτσι, δεν πρόκειται για παραδοχή ενοχής. Κατηγορείται ο μεν ένας για τον εμπρισμό της Μαρφίν και του οποίου η τύχη θα αποφασιστεί από το δικαστικό συμβούλιο, το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Ο δε άλλος, ο 32χρονος, κατηγορείται μόνο τελικά για, για την επίθεση, όχι τον εμπρισμό, δεν κάηκε, για την επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιαννός. Έχει ενδιαφέρον το πώς από πού προκύπτουν οι κατηγορίες. Ο ένας υπάλληλος του βιβλιοπωλείου ισχυρίστηκε βλέποντας τις φωτογραφίες του κατηγορούμενου ως δράστη. Ισχυρίστηκε ότι δεν έχει κάποια ομοιότητα, δεν μοιάζει με τον άνθρωπο που πειράθηκε να προκαλέσει εμπρισμό στον Ιαννό.
Ανάλογη κατάθεση έδωσαν και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες. Οι μόνοι μάρτυρες κατηγορίας, ουσιαστικά, νομίζω μάρτυρες κατηγορίας λέγοντας αυτή την περίπτωση, είναι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι παρότι αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι φορούσαν κουκούλες και παρότι υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν αστυνομικοί στην περιοχή, κατέθεσαν ότι αναγνώρισαν. Και επίσης κάποιοι από τους αυτόπτες του Ιαννού που λένε ότι, νομίζω κάποιοι αυτόπτες είναι υπάλληλοι του Ιαννού, οι οποίοι λένε ότι αυτοί που έσπασαν τον Ιαννό πήγαν στη Μαρφίν, είδαν τις φωτογραφίες και είδαν μάλλον τον κατηγορούμενο και είπαν ότι δεν ταιριάζει. Να. Και το λένε ότι, δηλαδή, ότι δεν ταιριάζει ούτε με τις φωτογραφίες. Ο ίδιος λέει ότι δεν ταιριάζει με τις φωτογραφίες γιατί δεν φορούσε εκείνα αυτά τα ρούχα εκείνη την ημέρα. Και οι αυτόπτες που υπάρχουν λένε ότι δεν μοιάζει με αυτόν που είδαμε να πηγαίνει στη Μαρφίνα, ας πούμε. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι ότι προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν εξελίξεις κτλ. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε παρακολουθήσει και κακώς έχει βέβαια θαυτεί έτσι γενικά από την εποχή. Εγώ δεν το είδα, πραγματικά δεν το είδα. Δεν έπεσε στο μάτι. Όντως, το δίνει ένας χρήστης εδώ στο chat και λέει την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η δίκη κατά της Μαρφίν, κατά της τράπεζας, για τις πράξεις ή παραλήψεις που οδήγησαν εκ μέρους τους στο θάνατο των τριών ανθρώπων. Διότι μην ξεχνάμε ότι όσο και αν φυσικά αίτιο του θανάτου τους, το αίτιο που οδήγησε στα γεγονότα του θανάτου τους ήταν ο εμπρησμός της Μαρφίν, ωστόσο οι άλλοι υπάλληλοι που βρίσκονταν επίσης μέσα στην τράπεζα κατάφεραν με κάποιο τρόπο να σωθούν. Και αν ήταν διαθέσιμες, ελεύθερες, ανοιχτές οι έξοδοι διαφυγής και αν υπήρχε σύστημα πυρασφάλειας στην τράπεζα, δεν θα είχε κινδυνεύσει κανείς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά. Θα έχουμε φαντάζομαι εξελίξεις. Θα το δούμε το θέμα και την Δευτέρα. Να δούμε λίγο γιατί συμβαίνει με το δικαστήριο. Και για να κλείσω, να σημειώσω. Όχι ότι, δηλαδή, ότι αυτό σημαίνει κάτι, ότι ο εμπρησμός καλώς έγινε χωρίς να ελεγχθεί αν ήταν μέσα άνθρωποι ή όχι ή αυτό. Αλλά ότι αν υπήρχαν. Ότι έχει γίνει λαμογιά, αυτό ήταν το συμπέρασμα, το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έκανε την προανάκριση ότι εδώ κάτι υπάρχει με το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Πήραν πιστοποιητικό πυρασφάλειας χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις. Και όλοι καταλαβαίνουμε πως μπορεί ένας τραπεζίτης να πάρει πιστοποιητικό πυρασφάλειας χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στη νέα 48 ώρες απεργία που κήρυξαν οι ναυτεργάτες. Τη δεύτερη συνεχόμενη, η απεργία του συνεχίζεται από την Πέμπτη. Αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία νωρίτερα έχει συναντηθεί με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Η νέα 48 ώρη λοιπόν αρχίζει από τις 6 το πρωί του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Δεν έχει διευκρινιστεί, λίγο μεσολαβεί ένα διάστημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε λήγει η προηγούμενη απεργία ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσουν τα πλοία, το πολύ κατάλαβα. Συγγνώμη, πότε ξεκινάει, από το Σάββατο, 6 το πρωί του Σαββάτου. Ναι, είναι ουσιαστικά μία μέρα παύση. Έκαναν γιατί χθες είχαν απεργία. Ναι, ναι. Λοιπόν, η απεργία, όπως είπαμε, που ξεκίνησε από την Πέμπτη, είναι κατά του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι ίδιοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις της ανεργίας για τους Έλληνες ναυτικούς και σε κατάρρευση των ασφαλιστικών τους ταμείων. Έτοιμά τους επίσης είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να παρέμβει το Υπουργείο προκειμένου να καταβληθούν τα δουλευμένα που οφείλονται από ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και αναμένεται να συνεδριάσουν και πάλι την Κυριακή προκειμένου να επανακαθορίσουν τη στάση τους από εδώ και πέρα. Βέβαια, να σημειώσουμε την κριτική που υπάρχει πάντα στις απεργίες της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία θεωρείται από κάποιους βάσιμη, ότι γίνονται κατά έναν περίεργο τρόπο πάντα σε περιόδους που συμφέρει τους εργοδότες, δηλαδή τους εφοπλιστές, για να αποφεύγουν κάποια συγκεκριμένα έξοδα, ειδικά σε περιόδους που τα δρομολόγια είναι σχεδόν άδεια.
Βέβαια, έχουν γίνει και απεργίες, έτσι. Έχουν γίνει απεργίες και μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν γίνει και σκληρές απεργίες μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Απλά υπάρχουν κάποιες απεργίες οι οποίες τυχαίνει πάντα να γίνονται αυτή την εποχή. Είναι σαν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Και, δηλαδή, όλη την υπόλοιπη χρονιά που έχουν δουλειές δεν κατεβαίνουν στα μπλόκα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται. Δεν το άκουσα πρώτη φορά σήμερα, από την αλήθεια. Αυτό σχετικά με το. Όχι, υπάρχει, αυτή η κριτική υπάρχει χρόνια στην ΠΝΟ και μάλιστα κάποιοι διατείνονται ότι υπάρχουν. Το πολύ ισχυρό κατά τα άλλα συνδικάτο έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν κάποια πράγματα από τους εργοδότες για να προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σαν πληροφορία υπάρχει, φυσικά δεν υπάρχει κάτι επιβεβαιωμένο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας. Βγήκε χθες, είπαμε κάποια στοιχεία σχετικά με το λόγω σχέδιο. Συνοπτικά προβλέπει κατάργηση 94 τμήματων που θα συγχωνευτούν με άλλα τμήματα στα, αναφερόμαστε στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ, έτσι. Μείωση κατά 4% του αριθμού εισακτέων. Αύξηση κατά 15% στα ΑΕΗ και μείωση 30% στα ΤΕΗ. Συγχώνευση πανεπιστημίων σε ομοσπονδιακά και κατάργηση μικρών πανεπιστημίων με απορρόφηση των τμήματων από κάποια μεγαλύτερα. 12 πόλεις πλέον δεν θα έχουν κάποιο τμήμα είτε ΤΕΗ είτε ΑΕΗ. Αρκετοί εργαζόμενοι και φυσικά φοιτητές έχουν ξεκινήσει να αντιδρούν για το συγκεκριμένο σχέδιο. Μία πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι 15 με 20.000 φοιτητές θα αναγκαστούν να μετακομίσουν από τους συνολικά ακόμα, δηλαδή και εργαζόμενοι στις σχολές αυτές, στα τμήματα αυτά και φοιτητές. Βασικά 15.000, 10 με 15 είναι ένας αρχικός υπολογισμός. Φαντάζομαι θα δούμε μια καλύτερη εκτίμηση σε επόμενες μέρες. Από ένα φοιτητικό site είδα 15 με 20.000 φοιτητές ανέφερα. Ο Υπουργός αργότερα έκανε λόγο για 10 με 15.000 φοιτητές. Ναι, αλλά αν υπολογίσεις και τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, τους εργαζόμενους, τους διοικητικούς εργαζόμενους κτλ. Σίγουρα είναι περισσότεροι από 20.000 μαζί με τους φοιτητές. Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, τώρα δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας ότι θα υπάρξει μέρημνα επιδοτήσεων για να μην υπάρξει επιβάρηση στην ελληνική κοινωνία. Θα δούμε τον αριθμό αυτών που θα ξεριζωθούν, ανέφερα, με τους υπόλοιπους που με τους υπολογισμούς μας δεν υπερβαίνουν, όπως είπε, τους 10 με 15.000 και θα ληφθεί μέρημνα. Τώρα μέρημνα θα ληφθεί εδώ, κλείνουν τις φοιτητικές εστίες. Δεν ξέρω τώρα, για τη μετακόμιση τους θα ληφθεί μέρημνα. Θα φροντίσουν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μέρημνα. Πολλοί φοιτητές κάνουν λόγο για συγχώνευση άσχετων τμήματων. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για προχειρότητα και πολαιότητα, καθώς με το σχέδιο αυτό εγκαταλείπονται αρκετοί κόροι, αρκετές εγκαταστάσεις, οι οποίες από όσο αναφέρουν κόστησαν ακριβά και πολλές φορές φτιάχτηκαν με τα. Αυτό είναι ουσιαστικά. Φτιάχτηκαν με τα χρήματα των ίδιων. Αυτό που βλέπω εγώ περισσότερο ως πρόβλημα σε αυτό το σχέδιο είναι αυτό. Ότι θα γίνει με προχειρότητα, με άλλα ντάλλον, χωρίς σχέδιο και δεν θα έχει κανένα ουσιαστικά αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, το κόνσεπτ καλό είναι. Ιδέα πίσω από το σχέδιο, ας πούμε, είναι καλή. Ο Υπουργός ανέφερε πάντως ότι είναι ανοιχτό σε προτάσεις για να το δουν. Η Δημάρη θα κατεβάσει εντελώς διαφορετικό της σχέδιο, ανέφερε. Καλά, δεν είναι στην κυβέρνηση η Δημάρη. Δεν ξέρω τι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το αντιδράει η Δημάρη, καλά στην κυβέρνηση δεν είναι. Δεν τα συζητάνε στην κυβέρνηση πριν τα κάνουν. Θα κάνει τις δικές τους προτάσεις. Οι καθηγητές επίσης αναφέρουν ότι θίγονται φυσικά τα δικαιώματά τους αφού καταργούνται συνυπηρεσίες συζύγων. Επιβαρύνονται φυσικά οι μισθοί τους, προστίθεται τα έξοδα μετεκατάστασης και όπως αναφέρουν διαλύεται τελείως ο οικογενειακός τους προγραμματισμός. Μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, πανεπιστήμια τα οποία έχουν δύο εργαζόμενους αντρόγινου, τα οποία μπορεί να έχουν παιδιά για παράδειγμα και να αναγκάζονται ο ένας από τους δύο να ξαφνικά να μετακομίσει. Τώρα, κάποιοι σύλλογοι εκπαιδευτικών προανήγγειλαν κινητοποίησεις. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προανήγγειλε συγκεκριμένα καταλήψεις, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο και φαντάζομαι θα υπάρχουν και εξελίξεις στις επόμενες μέρες σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και πάμε στο επόμενο θέμα.
η Ιταλία με συνοπτικές διαδικασίες στέλνει πίσω στην Ελλάδα ασυνόδευτα παιδιά και ενηλίκους αιτούντες άσυλο. Όλα αυτά δεν είναι βέβαια καινούργια, δεν είναι είδηση, αλλά εκδόθηκε σχετική έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύτηκε σήμερα. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, να σημειώσουμε. Προφανώς, ναι. Μόνο στην Ιταλία, συγγνώμη. Ναι. Οι λαθρεπιβάτες σε πλοία από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από την ηλικία των 13 ετών, στέλνονται πίσω από τις Ιταλικές Αρχές μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επαρκή εξέταση των συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών ή την επιθυμία τους να ζητήσουν άσυλο. Δεν εξετάζεται δηλαδή καν αν θέλουν να καταθέσουν αιτήματα ασύλου. Επιστρέφονται όπως είναι πακέτο στη χώρα από την οποία προέρχονται, την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν είναι παράτυπη διαδικασία. Είναι η διαδικασία που προβλέπεται από το Δουβλίνο 2. Που το υπογράψαμε κανονικά. Που έχουν υπογράψει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά. Φυσικά το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ασκεί κριτική σε αυτήν ακριβώς την πολιτική. Δεν λέει ότι φταίει συγκεκριμένα η Ελλάδα ή η Ιταλία, αλλά όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Η έκθεση. Ο ανώτερος ερευνητής του Παρατηρητηρίου, Judith Sunderland, δήλωσε ότι κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα καθώς κρύβονται μέσα ή κάτω από φορτηγά και αυτοκίνητα στα πλοία που διασχίζουν την Αδριατική θάλασσα. Πολύ συχνά, λέει, η Ιταλία τους στέλνει κατευθείαν πίσω στην Ελλάδα παρά τις άθλιες συνθήκες και την κακομεταχείριση που επικρατούν εκεί. Θα εκεί τολμούσε στην να πει. Ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Θα τολμούσε κανείς να πει ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να καταθέσουν στην Ιταλία αίτημα πολιτικού ασύλου από τις συνθήκες που υφίστανται ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, όχι ως πολίτες της Ελλάδας. Ναι. Και αυτό το... Δηλαδή ψάχνουν στην Ελλάδα άσυλο από τη χώρα τους και στην Ιταλία άσυλο από την Ελλάδα. Κάποιες μήκες που ασχολούνται με το μεταναστευτικό, ουσιαστικά αυτό πρόκειται, να έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα οι μετανάστες να καταθέτουν αίτηση ασύλου σε όποια χώρα επιθυμούν. Για να μην πέφτει εντός εισαγωγικών όλο το βάρος στην Ελλάδα και όλη ευθύνη στην Ελλάδα, ουσιαστικά. Πρόσφατα είχαμε, θυμάσαι, και την περίπτωση που αθωώθηκαν πανηγυρικά, μάλιστα με το όχι απλώς αθωώθηκαν, κρίθηκε ότι και καλώς έκαναν και απέδρασαν. Δεν θυμάμαι πόσοι μετανάστες από κέντρο κράτησης, αιτούντες άσυλο, ήταν πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο. Οι οποίοι το δικαστήριο είπε ότι καλώς κάνανε και απέδρασαν γιατί θα πέθαναν εκεί μέσα. Την είχαμε παρουσιάσει την είδηση πριν από καιρό. Φαντάζομαι ότι μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, αν και αυτή τη στιγμή η κρίση είναι το μείζον πρόβλημά της, να καταργηθεί αυτός ο κανονισμός, το Δουβλίνο 2, διότι δεν τραβάει, τουλάχιστον νομίζω ότι αφενός δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν είναι μεγάλο το κέρδος των οικονομιών που αποφεύγουν τους μετανάστες και μιλάω για τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, διότι όσο οι χώρες του Νότου λειτουργούν ως κέντρα κράτησης μεταναστών, μεγάλα κέντρα κράτησης μεταναστών, ουσιαστικά αποτρέπουν από το να έρθουν μετανάστες εκείνες τις χώρες. Βέβαια αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα πρόβλημα, ας πούμε, για τη Γερμανία, η οποία δεν αντιμετωπίζει ύφεση, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην οικονομία της. Και επίσης το να εγκλωβίζουν τόσους ανθρώπους στις χώρες του Νότου, να τους κρατάνε εκεί χωρίς καμία ελπίδα, δυνατότητα, να τους δοθούν χαρτιά, να νομιμοποιηθούν, να μπορέσουν να ζήσουν εκεί έστω τουλάχιστον ίσα δικαιώματα με τους κατοίκους, τους λεγόμενους, ας πούμε, ντόπιους. Αυτό προκαλεί τριβές στο εσωτερικό αυτών των χωρών, τις οποίες καλούνται να πληρώνουν. Βέβαια είναι και μια μπίζνα όλο αυτό, το είχε πει και η Φωτεινή Πιπηλή, ότι είναι ζεστό χρήμα ευρωπαϊκό. Μην μιλάτε, είχε πει για το μεταναστευτικό. Ναι, για τα κέντρα κράτησης, πέφτουν λεφτά και τέτοια, για τον ξένιο Δία, για όλα αυτά. Οπότε μάλλον τις χώρες του Νότου τις συμφέρει να συντηρείται αυτή η κατάσταση, προκειμένου να εισπράττουν κάποια κονδύλια, που φυσικά ένα πολύ μικρό μόνο μέρος πηγαίνει στην περίθαλψη των προσφύγων.
Αυτά είναι τα θέματα μας για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Μαζί θα είμαστε και πάλι την Δευτέρα με τις ειδήσεις που τα θέματα που θα δημοποιηθούν στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Ναι, είχαμε ένα τέτοιο. Συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Δεν λέει να μας κλείσει. Καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.